Μπορεί η υπηρεσία καθαριότητας να καταβάλει προσπάθειες, ωστόσο τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλοιώνοντας τελικά την εικόνα της και φυσικά το επίπεδο ζωής των δημοτών. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα καθόλου στην πόλη μας. Μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις για να αλλάξουμε αρκετά πράγματα και ήδη έχουμε αλλάξει και φαίνεται και το εισπράττουμε και από τους πολίτες μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα. Σε καθημερινή βάση προσπαθούμε να τα λύνουμε. Οπουδήποτε αυτά προκύψουν. Σε αυτό μπορώ να ζητήσω άλλη μια φορά και από τους πολίτες, όπου υπάρχει ένα πρόβλημα, μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο στην υπηρεσία μας εδώ πέρα και να μας ενημερώνουν όπως κάνουν οι περισσότεροι. Βέβαια, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, με αφορμή ερώτηση για το θέμα των κειμερίων και τα έντονα παράπονα που εκφράζονται, τα προβλήματα με τα σκουπίδια ξεκινούν από τους ίδιους τους πολίτες. Τα προβλήματα στα σκουπίδια ξεκινάνε πάντα από τους κατοίκους, από τους πολίτες. Αν πάμε στο κάτω και δεν ανοίξουμε το καπάκι, να ρίξουμε τα σκουπίδια μέσα και τα ρίξουμε έτσι, έξω, αυτόματα υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυστυχώς δεν είμαστε Γερμανία, ο γείτονας από πίσω μας βγάλει φωτογραφία και να μας καταγγείλει κατευθείαν. Δυστυχώς και εμείς δεν έχουμε αρκετό προσωπικό να πούμε ότι έχουμε σε καθημερινή βάση επόπτες έξω που να παρακολουθούν τους πολίτες ποιος θα πετάξει έξω, ούτε υπάρχει σήμερα, ούτε πιστεύω ότι και στο άμεσο μέλλον θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα, ώστε να επιβάλλουμε προστήματα σε οποιονδήποτε ρίχνει έξω τα σκουπίδια. Σε αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τους κειμεριώτες λίγο να μας βοηθήσουν να ανοίγουν τους κάδους και να ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια. Όπως και στις πλατείες, όντως το έχω παρατηρήσει, γιατί τυχαίνει να μένω σε αυτή την περιοχή, πάντως κάποιες μέρες, στις πλατείες έχω δει και πάνω στην πλατεία σκουπίδια. Η υπηρεσία μας στέλνει εκεί προσωπικό άτομα να καθαρίζουν τις πλατείες και κάποιους κεντρικούς δρόμους. Δεν μπορούμε να καθαρίζουν, έχουν τη δυνατότητα, όχι δεν το θέλω. Εγώ είμαι ο πρώτος που θα ήθελα να είχα σε καθημερινή βάση 5 και 10 ανθρώπους να καθαρίζουμε όλους τους δρόμους. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γι' αυτό στέλνουμε ένα ή δύο άτομα και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε με περισσότερα άτομα. Πάλι προκύπτει, είμαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι προκύπτει από εμάς τους ίδιους τους κάτοικους εκεί πέρα το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν βγούμε στην πλατεία και καθίσουμε να φάμε παγωτό ή σάντουιτς ή κάτι, οτιδήποτε, και πετάμε πάνω στην πλατεία, πριν από μια ώρα να έχει σκουπίσει ο υπάλληλος, θα φαίνεται ότι δεν είναι καθαρισμένη η πλατεία. Οπότε θα ήθελα να τους παρακαλέσω να βοηθήσουν και όταν βλέπουν κάποιον συμπολίτη μας να κάνει αυτές τις κινήσεις, σε αυτόν να κάνουν τις παρατηρήσεις. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε και θα στέλνουμε προσωπικό να καθαρίζει όσο περισσότερο μπορούμε να φροντίζουμε. Δηλαδή, και αυτός, αυτό το πρόβλημα σε κάνει σε 2-3 σημεία που συμβαίνει. Δηλαδή, δεν είναι σε όλο το οικισμό. Είναι, μπορώ να πω, στο σύνολο, εκτός από αυτά τα 2-3 σημεία, ο οικισμός είναι αρκετά καθαρός. Κάνα διαστήματα, κάποιες εποχές βγαίνουν όντως μικρά προβλήματα, αλλά τα αντιμετωπίζουμε. Σε 2-3 σημεία όμως έχουμε ένα θέμα σοβαρό όντως στις πλατείες, αλλά αυτό το πρωί έχουμε σκουπίσει. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τους βάλουμε 2-3 υπαλλήλους 24 ώρες στη πλατεία να καθαρίζουν την πλατεία. Αν καθαρίσουμε εμείς το πρωί και αυτοί κάτσουν το μεσημέρι ή το απόγευμα και πετάνε σκουπίδια, δυστυχώς θα έχουμε αυτή την εικόνα. Τέλος, ό,τι αφορά στο θέμα της ανακύκλωσης, φαίνεται πως το πρόγραμμα αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη θέρμη από τους ξανθιώτες. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στη Ξάνθη. Μπορώ να σας ενημερώσω ότι και στα Κυμαίρια την επεκτείναμε. Έχει τώρα 2 εβδομάδες την ανακύκλωση. Πάει αρκετά καλά στην πόλη μέσα. Σίγουρα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, αλλά μπορώ να πω ότι η Ξάνθη είναι μια από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα που τόσο πολλοί υπεύθυνοι πολίτες και κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια. Παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί η ανακύκλωση, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι, έχουμε μεγάλη συνέχεια, θα γίνουν και άλλα πράγματα. Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας αποτυπώνεται στα απορρίμματα που παράγει και στον τρόπο που τη διαχειρίζεται. Και αν ακόμη βρισκόμαστε πίσω σε ό,τι αφορά στη συνείδηση ρήψης των απορριμμάτων στους κάδους, τις ώρες που πρέπει, ωστόσο κάνουμε βήματα στην ανακύκλωση, αν και το ένα κομμάτι δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο από το άλλο. Αυτό που μας λείπει είναι η περιβαλλοντική συνείδηση, κάτι που ελπίζουμε να έχουμε τουλάχιστον τα παιδιά μας, τα οποία όμως διδάσκονται δυστυχώς από εμάς.